Για πανελλαδικές θα μιλήσουμε τώρα. Όπως είπαμε και στην αρχή της τηλεεφημερίδας μας, έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, φιλόλογο από τα φροντιστήρια Μέθεξης, για να μιλήσουμε για τα αρχαία. Κύριε Παπαδημητρίου, σε γενικές γραμμές ήταν κατανοητά τα θέματα. Αυτό μπορούμε να πούμε έτσι, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα καταρχήν στην εκπομπή σας και εκεί στην 4Ε. Ναι, με χαρά και ανακούφιση νομίζω είδαμε όλοι τα θέματα όταν βγήκανε και διέρευσαν. Το κείμενο που έπεσε στο πρώτο μέρος, έτσι στο διδαγμένο κείμενο όπως λέγεται, είναι από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Συγκεκριμένα είναι η 6η διδακτική ενότητα του φακέλου υλικού, όπως τα γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά. Κάποιοι δεν περιμένανε Πρωταγόρα, γενικά περιμέναμε πιο πολύ σε Αριστοτέλη φέτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα παιδιά, εννοείται, δεν ήταν προετοιμασμένα σε όλα τα κείμενα. Η 6η διδακτική ενότητα είναι μια σχετικά εύκολη, μπορούμε να πούμε. Τα θέματα ήταν βατά και διατυπωμένα με σαφήνεια. Αυτό ήταν το θετικό. Αν μπορούμε να πούμε κάτι το πιο δύσκολο, ας πούμε, αυτού του διαγωνίσματος, ήταν ίσως το παράλληλο κείμενο, όχι όμως ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και αυτό, και λίγο έτσι η μάχη με το χρόνο, που σε μαθήματα όπως τα αρχαία ή η νεοελληνική γλώσσα πάντα υπάρχει. Έτσι υπήρχε λίγο και σήμερα. Χρειάζεται δηλαδή μια καλή διαχείριση του χρόνου. Μόνο αυτό ως έτσι δύσκολο σημείο. Κατά τα άλλα, είπαμε Πλάτων Πρωταγόρας, λοιπόν, 6η διδακτική ενότητα. Χρειαζόταν να ξέρουμε πολύ καλά τις σημειώσεις και τα σχόλια του φακέλου υλικού, του σχολικού μας βιβλίου. Όλοι οι φιλόλογοι και στα σχολεία και στα φροντιστήρια το επισημαίνουν αυτό και νομίζω ότι τα παιδιά μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν. Οι λεξιλογικές ασκήσεις ήταν σχετικά εύκολες, τα ερωτήματα της εισαγωγής επίσης και μετά το παράλληλο κείμενο που ζητούσε σύγκριση αυτού με το πρωτότυπο της 6ης διδακτικής ενότητας, είναι πάλι από τον Πλάτωνα και συγκεκριμένα από το έργο Γοργίας. Και αυτό έβγαινε εύκολα, χρειαζόταν όμως έτσι μια κριτική ικανότητα των μαθητών, την οποία εξασκούμε όμως όλη τη χρονιά και στα σχολεία και στα φροντιστήρια όπως και στο δικό μας. Στο αδίδακτο κείμενο, αυτό είναι από τον Ξενοφόντα, Απολογία Σοκράτους 31 έως 34, και αυτό δεν χαρακτηρίζεται πολύ δύσκολο. Είχε λέξεις οι οποίες μεταφράζονται εύκολα. Νομίζω δηλαδή ότι οι μαθητές που ασχολούνται όλη τη χρονιά με το συντακτικό, με το λεξιλόγιο, νομίζω ότι κατάφεραν να ανταποκριθούν και στο ερώτημα Γ1 που είναι η μετάφραση και στο ερώτημα Γ2 που είναι νοηματική ερώτηση που πάλι όμως χρειάζεται μια επαφή με τη μετάφραση. Σίγουρα αυτές οι δύο ερωτήσεις είναι πάντα για βγαίνουν μάλλον πιο εύκολα από τους πολύ καλά διαβασμένους μαθητές. Ελπίζω όμως όλα τα παιδιά να τα πήγανε καλά. Οι γραμματικές και οι συντακτικές ασκήσεις δεν χαρακτηρίζονται αυτές εύκολες ή δύσκολες. Το συντακτικό και η γραμματική πάντα είναι στο χέρι του καθενός, πώς τα δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Το ευχάριστο ήταν ότι αυτά που επισημαίνουμε όλη τη χρονιά, για παράδειγμα στη γραμματική, πάντα επισημαίνουμε, γινόμαστε και κουραστικοί πολλές φορές, για τον αόριστο β', για τα συνειρημένα ρήματα, αυτά πέσανε. Τα επίθετα, το συγκριτικό βαθμό, όλα αυτά δηλαδή που περιμέναμε, αυτά νομίζω ότι μπήκανε κιόλας. Ενώ στο συντακτικό, στην τελευταία ερώτηση που πάντα τρομάζει τους μαθητές και είναι και η πιο δύσκολη, έπρεπε να βρούνε τα παιδιά έναν υποθετικό λόγο μέσα από το κείμενο, να τον χαρακτηρίσουν, δηλαδή να βρουν το είδος. Δεν ήταν δύσκολο νομίζω και αυτό. Και μετά, ίσως το πιο δύσκολο από το συντακτικό, να μετατρέψουν αυτόν τον υποθετικό λόγο σε ένα άλλο είδος. Συγκεκριμένα ζητούσε να το μετατρέψουν στο προσδοκόμενο. Αυτά. Οπότε σε γενικές γραμμές, κύριε Παπαδημητρίου, αν κάποιος όλη τη χρονιά παρακολουθούσε, διάβαζε, μπορούσε σήμερα να απαντήσει, έτσι δεν είναι, σε όλα? Ναι, νομίζω ακριβώς. Δηλαδή, οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί στους μαθητές και φυσικά το διάβασμα που έχουν κάνει, νομίζω σήμερα βρήκαν έτσι στόχο και αποτέλεσμα.
Ελπίζω όλα τα παιδιά να τα πήγαν καλά και έτσι να συνεχίσουμε κιόλας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα και έχουμε εγώ την ευκαιρία να τα ευχαριστώ. Καλή ξαναπούμε. συνέχεια στην εκπομπή σας. Τα παιδιά τι σας είπαν, να σας ρωτήσω για το τέλος, τα δικά σας παιδιά από τα φροντιστήρια, από τα μέθεξης. Ναι. Τι σας είπαν, πώς τα πήγαν. Μίλησα έτσι, πριν από λίγο έτσι με κάποια παιδιά. Όχι, δεν κατάφερα να μιλήσω με όλα τα παιδιά, γιατί μερικοί, ξέρετε, δεν θέλουν να μαθαίνουν και απαντήσεις ή να συζητούν. Ναι. Περιμένουν πρώτα να τελειώσουν οι Πανελλήνιες. Εντοπίσαμε με τα παιδιά που μιλήσαμε αυτό ακριβώς, ότι αυτά που επισημάναμε όλη τη χρονιά, αυτά μπήκανε, όχι ακριβώς σαν θέματα φυσικά, σαν έτσι κατευθυντήριες γραμμές όπως δώσαμε και είναι αισιόδοξα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε ακόμα. Είστε καλά κι εσείς. Ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, λοιπόν, φιλόλογος από τα φροντιστήρια Μέθεξης, ήταν μαζί μας, τον ακούσαμε με μεγάλη προσοχή. Είπαμε ενδεικτικά προσεγγίζουμε τα θέματα καθημερινά. Δεν μπορούμε να δώσουμε απόλυτες απαντήσεις σε κάθε περίπτωση και δεν είναι σωστό αυτό να το κάνουμε πάντοτε. Σε γενικές γραμμές, βατά. Η αγαπημένη μας αυτή λέξη, λοιπόν. Θέλουμε έτσι να είναι τα θέματα. Αυτό θέλουμε για τα παιδιά, λοιπόν. Ήταν τα σημερινά θέματα στα αρχαία ελληνικά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα μαθηματικά. Θα μιλήσουμε με την Ειρήνη Στεριούλα, φυσικομαθηματικός από τα φροντιστήρια Μέθεξης. Να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο όμως στο σημείο αυτό, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να δούμε ένα βίντεο με συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εντελώς διαφορετικό το θέμα. Αλλά θα το παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό. Έχει να κάνει με την Πυροσβεστική Ακαδημία. Είναι το πρώτο σχολείο πιστοποιημένων χειριστών συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έχουμε εικόνες στη διάθεσή μας και αμέσως μετά μιλάμε για μαθηματικά.